Πάμε τώρα να περάσουμε λίγο στην υποδοχή της καλεσμένης μας που έχω να δω εγώ τουλάχιστον από κοντά μια διετία. Εσύ τώρα από ό,τι λεφτά όχι, άκουσα από τότε, στις διαφημίσεις. Από τότε. Απλώς έχουμε να τη δούμε γενικώς κάποιους μήνες γιατί έλειπε. Έλειπε στο εξωτερικό, βέβαια. Έκανε συναυλίες και ετοίμαζε και καινούργια πράγματα. Νομίζω σήμερα κιόλας παρουσιάζεται ένα κομμάτι της συμμετοχή σε ξενόγλωσσο δίσκο, φυσικά με ξενόγλωσσο κομμάτι, αλλά σήμερα κυκλοφορεί και το κομμάτι της στα ελληνικά. Α, ωραία. Λοιπόν, γενικά νιώθω σαν να λείπει κάπως από την Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου. Έχεις την ίδια αίσθηση? Βεβαίως και έχω την ίδια αίσθηση. Γι' αυτό και χάρηκα διπλά που την είδα μετά από τόσο καιρό και χάρηκα γιατί είμαι σίγουρος πως έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα που ετοίμασε εκεί στην χειμωνιάτικη Σουηδία. Ακριβώς. Τι έκανε. Λοιπόν, για να σκοτεινή. Έρθει κοντά μας η Έλενα Παπαρίζου. Καλό μεσημέρι. Καλό. Τι κάνεις? Μια χαρούλα. Κούκλα. Ευχαριστώ. Γεια σας, Θόρη μου. Ελενάκη μου, εσύ κάπου εδώ κοντά δεν έχεις γενέθλια, υδροχόος δεν είσαι? Υδροχόαρα. Ναι. Πότε? 31. 31 Ιανουαρίου. Ναι, περάσανε. Και η αλήθεια είναι ότι σπανίως κάνω κάτι πολύ μεγάλο στα γενέθλιά μου. Τελευταία είχες έρθει όταν είχα κλείσει τα 30, που είχαμε μαζευτεί πάνω στο Κολωνάκι. Να σου πω, όμως το άλλο ήθελα να πω, ότι ήρθε και παραπονιόταν ότι λίγο έτρεχε το ματάκι της το πρωί και της λέω προφανώς από το πολύ ήλιο που πήρε στην Ελλάδα σε σχέση με τη Σουηδία που είχαν να δουν φως πόσους μήνες. Δύσκολος. Ήταν πολύ σκοτεινός χειμώνας φέτος στη Σουηδία. Ορίστε, ήρθες εδώ, άστραψες. Ναι, πήρα λίγο φως. Ζωντάνε. Πόσο καιρό ήσουν στη Σουηδία? 3 μήνες ήμουνα. Συνεχόμενους. Ήθελα, προσπαθούσα να πάρω ένα διάλειμμα επειδή δουλεύαμε συνήθως Σαββατοκύριακο. Αλλά όλο και κάτι συνέβη. Δηλαδή πήγα και τραγούδισα στη Σουηδική Εκκλησία. Έπρεπε να κάνω άλλες ηχογραφήσεις και άλλα live ενδιάμεσα. Άρα είχα πολλά πράγματα να κάνω και εντάξει. Δεν είναι πολύ ευχάριστη. Εύκολα σε αυτές τις αλλαγές, Βρέλενα. Πάτε, έχω αυτή την απορία. Εντάξει, δηλαδή. Σπίτι σου πας, ουσιαστικά. Ναι, κοίτα, εγώ νιώθω πάντα ότι έχω 2 πατρίδες. Mm. Δηλαδή, δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, έχω γεννηθεί Ελληνόπουλο στη Σουηδία. Έχω πάρα πολλά σουηδικά στοιχεία. Και από την άλλη, νιώθω πάντα ότι όσο αντέχω, μπορώ να μοιράζομαι. Δηλαδή, πάω εκεί. Στην αρχή είμαι λίγο πιο φωνακλούν. Δηλαδή, γελάω πάρα πολύ. Μετά αρχίζω και μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, αρχίζω και μπαίνω στο σύστημα το σουηδικό. Μετά έρχομαι εδώ πέρα και πάλι, ξέρεις, ο ήλιος μας κάνει πολύ διαφορετικούς όμως. Αλλά εντάξει, επειδή άκουσα πριν που είπες ότι νιώθουμε ότι η Έλληνα λείπει, επειδή το έχω ακούσει αυτό, έχεις εξαφανιστεί, Έλληνα μας λείπεις και τα λοιπά. Και λέω, παιδί, εγώ με μία βαλίτσα πήγα και με τη ίδια βαλίτσα γύρισε. Δεν έχω φύγει από την Ελλάδα, απλά πήγα για δουλειά. Θα ξαναφύγω, θα ξαναπάω για δουλειά. Α, θα ξαναφύγεις πάλι? Ναι, θα φύγω το Μάιο, γιατί έχω μία περιοδία το καλοκαίρι. Από 6 Ιουνίου μέχρι 16 Αυγούστου. Θα φύγεις όλο το καλοκαίρι δηλαδή? Ναι, όλο το καλοκαίρι. Θα μου λείψει η θάλασσα. Καλύτερη εποχή θα φύγεις. Σουηδία, ναι. Ή γενικά στη Σουηδία? Σουηδία θα γίνει. Θα είμαστε 10 καλλιτέχνες με την ίδια παραγωγή που λέγεται Ντιγκελού και θα κάνουμε 24 στάσεις. Οι καλλιτέχνες αυτοί, συγγνώμη, είναι Σουηδοί? Είναι από διάφορα μέρη του κόσμου? Όχι, είναι Σουηδοί. Το οποίο η μία επίσης είναι και αυτή μια γυναίκα που έχει κερδίσει την Eurovision για τη λογαριασμό της Σουηδίας δηλαδή και άλλοι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες Σουηδοί. Στη Σουηδία σε βλέπουν οι Σουηδοί? Ναι. Δεν σε βλέπουν Ελληνίδα? Όχι. Απλά λένε οι Σουηδοί με το ελληνικό τεμπραμέντο. Λοιπόν, πάμε να πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την Έλενα, παρακαλώ. Πρόσωπο εξωτικό, μάτια σχιστά και σαρκώδη χείλη μεσογειακής μαντόνας, μια στενή άσπρη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ. Τα χέρια της σε κίνηση λυκνιστική, φιδίσκια και μια φωνή κρύσταλλο. Μα ποια είναι αυτή η κούκλα? Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την πρώτη φορά που είδαμε την Έλενα Παπαρίζου. 12 Μαΐου του 2001 στην Κοπενχάγη, στη σκηνή του 46ου διαγωνισμού Eurovision. Η Ελλάδα συμμετείχε με ένα ντουέτο Ελλήνων της Διασποράς από τη Σουηδία, του Σαντίκ. Το I Would Die For You βγήκε τρίτο. Και αυτή την κούκλα την έλεγαν Έλενα Παπαρίζου. Από τότε πέρασε
περάσαν 14 χρόνια. Χρόνια μέσα στα οποία η Έλενα έκανε δεκάδες φορές τη διαδρομή Σουηδία, Ελλάδα και πίσω. Χρόνια με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, με βραβεία και σπουδαίες συνεργασίες, με συναυλίες και εμφανίσεις σε μουσικά σχήματα πρώτης γραμμής. Μια 15ετία που μεταμόρφωσε τη στακτοπούτα του Γκέτεμπορκ σε αληθινή pop βασίλισσα. Στην ουσία δεν χρειάστηκε παρά μόνο μια βραδιά. Εκείνη η νύχτα στο Κίεβο που ανέβηκε στη σκηνή λάμποντας μέσα στο χρυσό καβάλι φορεμά της για να τη χρήσει μικρή αγαπημένη μιας ολόκληρης χώρας. Ήταν το 2005, ήταν πάλι Eurovision, το My Number One, η πρώτη θέση το βραβείο στην Ελλάδα. Ο κόσμος αντέδρασε με ουρλιαχτά, ξέφρενους πανηγυρισμούς, κορναρίσματα και σημαίες στους δρόμους. Όταν η Έλενα γύρισε πίσω, έγινε δεκτή περίπου με τιμές αρχηγού κράτους. Όλη η χώρα γονάτισε μπροστά στο γυάλινο γοβάκι της. Αλλά η ζωή δεν έχει μόνο ροζ. Δεν είναι το φωτεινό όνειρο κάποιου σκανδιναβού παραμυθά. Ούτε καν η δική τη ζωή. Και αυτή είχε μαύρο και σκοτάδι, δράκους και πρίγκιπες βατράχους. Και χωρισμούς, μικρούς θανάτους και απώλειες σοβαρές που τη ράγισαν την καρδιά. Για πολύ καιρό ένιωθε πως βούλιαζε σε μια θάλασσα θλίψης. Αυτό το μακρύ ταξίδι από την κορυφή ως τον πάτο του πηγαδιού και πάλι πάνω ήταν το πιο δύσκολο και σκληρό πράγμα που χρειάστηκε να κάνει. Αλλά το έκανε και στάθηκε πάλι στα πόδια τη. Τώρα μπορεί να κοιτάζει πάλι προς το μέλλον, εκεί που την περιμένουν πολλά. Καινούρια τραγούδια, ένα νέο σίγκλ και καινούρια τη ζωή στο πλευρό του Ανδρέα Καψάλη. Το άντρα στο πρόσωπο του οποίου η Έλενα λέει πως βρήκε αυτό που πάντα αναζητούσε. Ένα συμπαραστάτη. Έναν άνθρωπο που νοιάζεται ουσιαστικά για τους άλλους και που τη μαθαίνει διαρκώς καινούρια πράγματα για τον εαυτό της. Δεν τραγουδώ για εκείνον, ζω για εκείνον, δηλώνει. Και αν αυτό ακούγεται κάπως ροζ, θα πρέπει να της το επιτρέψουμε. Το κάτω-κάτω η Έλενα είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες της ελληνικής showbiz που παραμένει αληθινή μέσα στις αντιθέσεις της. Μια γυναίκα σάρκινη, γήινη, που κάνει απίθανες μιμήσεις, λέει τολμηρά ανέκδοτα, πάει σε gay parades, αλλά μπορεί να κοκκινήσει να μπει σε ένα χώρο με αγνώστους. Μια στάρ που, όπως λένε οι φίλοι της, είναι ένα πολύ κανονικό κορίτσι της διπλανής πόρτας, που μαγειρεύει, καθαρίζει, λατρεύει την οικογένειά της, τρελαίνεται να κανακεύει τα νύψια της και ζει τα πάντα μαζί τους, γελώντας βροντερά με παιδική χαρά, που πέφτει και σηκώνεται και δεν το κρύβει. Γιατί το δικό της παραμύθι είναι η ζωή της. Και αυτό είναι αποφασισμένη να το γράψει μόνη της, με το δικό της τρόπο. Βρε Έλενα, τώρα που έχουν περάσει 10 χρόνια, θέλω να μου πεις ειλικρινά, η Eurovision σου έδωσε το μέγιστο από αυτό που θα μπορούσε να σου δώσει παίρνοντας την πρωτιά? Πιστεύω ότι μου έχει δώσει πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ το έκανα πραγματικά ολόκληρο αυτό το πράγμα που ήθελα, ότι ήθελα να εκπροσωπήσω την πατρίδα. Εγώ πιστεύω ότι λόγω αυτού του διαγωνισμού μπήκα και σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι, αλλά αυτό από μόνο του για πρώτη θέση στη Eurovision δεν είναι αυτό. Περιμένεις παραπάνω από αυτό. Εννοείς κάτι διεθνές. Ναι, κάτι... να το εισπράξεις πιο όλος πολύ. Όλος ο κόσμος πιστεύει, ας πούμε, ότι με αφορμή, ας πούμε, τη Eurovision, ότι όλοι πρέπει να κάνουν, ας πούμε, τουλάχιστον μια πανευρωπαϊκή καριέρα. Ναι. Εγώ πάντα λέω ότι ο διαγωνισμός της Eurovision είναι ένας θεσμός από μόνος του. Και μέσα εκεί συνήθως κρατιούνται τα τραγούδια. Mm. Δηλαδή, όποιος γεννάει και μου λέει ότι μα η Άμπα που πήγανε και. Μα δεν είναι όμως πολύ. Δεν είναι από αυτά τα τραγούδια όμως που γίνανε μόνο γνωστοί. Δηλαδή, η Άμπα γίνανε πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ήταν και στην Αμερική 3 χρόνια και κάνανε πρόμο. Σε ένα βανάκι και πηγαίνει από πόλη σε πόλη, σε ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν είναι εσύ μόνο. Εσύ δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ βράδια. Αυτό, δεν ήθελες να το κάνεις. Δηλαδή σου δόθηκε δεν, μια τόσο δεν μπορούσε μεγάλη να γίνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί? Ήταν διαφορετικά τα συμβόλαιά μου. Είχα άλλες υποχρεώσεις. Και εσύ δεν μπορώ να πω ότι η τότε δισκογραφική μου δεν προσπάθησε. Έπρεπε να υπάρχουν και τα κατάλληλα άτομα στις άλλες χώρες επίσης. Δεν θα έπρεπε και εσύ να μην ζεις εδώ. Δεν θέλω να φύγω. Να φύγω. Εντάξει, στη Σουηδία πήγαινα πάντα. Δεν θέλω όμως να μετανιώνω για πράγματα. Όχι, απλά που έχω προσπαθώ κάνει, να καταλάβω δηλαδή, γιατί θέλω, πραγματικά. Ναι. Εσύ δεν υπήρξες μόνο ένα αγαπητό παιδί για την Ελλάδα, όλοι που μας έκανες περήφανος και μας χάρισε μια θέση που μάλλον
μπορεί και να μην την ξαναδούμε και ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχουν περάσει 10 χρόνια. Καλά, κάποια στιγμή θα συμβεί. Εντάξει, δεν μακάρι να συμβεί. Λέω. Μπορεί όμως και να μην συμβεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θες να πεις αν το έχω μετανιώσει. Είσαι αγαπημένο παιδί και για πολύ κόσμο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, θέλω να πω, ξεχώρισες. Γι' αυτό αναρωτιέμαι ότι μήπως έπρεπε. Μήπως, λέω τώρα που έχουν περάσει 10 χρόνια, γι' αυτό το συζητάμε. Εγώ έμενα στην Ελλάδα και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βρε, φανταστικά πέρασε και εμείς μαζί σου πέρασαμε ακόμα καλύτερα. Αλλά λέω, δεν ήταν μια καλή ευκαιρία για να εισπράξεις τα μέγιστα. Δεν ξέρω. Δεν έγινε ποτέ, γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω αν θα ήταν καλύτερα. Μπορεί να ήταν και χειρότερα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Πάντως, στατιστικά για κάθε άμπα υπάρχουν άλλοι 20 νικητές που έχουν μείνει κυρίως στη χώρα τους, άντε και λίγο στην Ευρώπη. Και δεν σημαίνει ότι ένα τραγούδι στο οποίο κάνεις επιτυχία μπορεί να σου εξασφαλίσει το τι θέλει ο κόσμος να ακούσει διεθνώς. Και επίσης η ABBA, παρότι κάναν και νούμερο 1 στην Αμερική και κάποιες άλλες επιτυχίες, βασικά στην Ευρώπη κάναν το όνομά τους. Και στην Ευρώπη είναι η μεγάλη star. Η Αμερική τους ξέρει, αλλά ξέρει άλλους πολύ 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 περισσότερο. Εδώ, ναι, είναι ναι, για ναι, εδώ. Ναι, ναι. Και αυτό είχε δίκιο που λέει πανευρωπαϊκή καρδιά. Αλλά όταν ξέρεις ποτέ. Είχες πρωτοέρθει με τους Αντίκ που σε θυμάμαι σαν τώρα, κοριτσάκι. Είδα εγώ μια εκπομπή. Είδε μια εκπομπή. Εγώ τώρα είδα τα πλάνα. Που φόρεσε ένα κοντό ροζ μπλουζάκι και ένα στενό ροζ παντελόνι με τον Παναγιωτήδη. Ναι. Γέλασα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Ελένη. Τότε που ήρθες στην Ελλάδα, πες μου, τι σκεφτόσουνε. Wow! Εντάξει, γενικότερα για τα πράγματα, δηλαδή από την αγορά αυτή που είχα μάθει, ή μάλλον με τη δουλειά, με τον τρόπο που ήταν πάνω στη Σκανδιναβία, ήταν εντελώς διαφορετικά από ότι είναι εδώ στην Ελλάδα. Προλάβει να μας ήσουν πολύ νεαροί τότε. Πολύ, ήμουν πολύ φρέσκια σε όλα. Απλά νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην Ελλάδα ήταν λίγο πιο wow τα πράγματα, λίγο πιο μεγάλα και στο ντύσιμο. Και θυμάσαι και στην προηγούμενη εκπομπή που σου είχα πει, ας πούμε, ότι τα ντεκολτέ είναι πολύ βαθιά, ας πούμε, εδώ πέρα. Στη Σουηδία πολύ σπάνια. Είναι όλα πιο ήπια. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσουν να ζω και τα δύο. Έλενα, όταν είχες έρθει όμως τότε, είχες έρθει και είχες στο μυαλό σου ότι έρχομαι για να ζήσω στην Ελλάδα και να κυνηγήσω τον ήρωά μου εδώ, ή ήρθες έτσι και βλέπουμε. Πώς το βλέπεις τότε? Στην αρχή ήθελα να κάνω μεγάλη ζωή, δηλαδή να ζω 6 μήνες στην Ελλάδα και 6 μήνες στη Σουηδία. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, γιατί μετά τι γίνεται? Ζεις κάπου σε ένα διαμέρισμα το οποίο το νοικιάζεις και στο άλλο είναι δικό σου και λες, μου λείπει ο καναπές μου. Α, έχω την άλλη την μπλούζα εκεί. Α, έχω τα άλλα τα παπούτσια εκεί. Αχ, θέλω εκείνο το ποτήρι μου. Δηλαδή γίνονται τέτοια πράγματα. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Συγκεκριμένα. Ναι, 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 ναι. Φίλους έκανες εύκολα όταν ήρθες εδώ? Γιατί ξεκίνησε από την αρχή, δεν είχες εδώ πέρα παρέες. Δεν είχα πραγματικά κανέναν, εκτός από τότε που ήταν ο πρώην σύντροφός μου και ο Παναγιωτήδης. Ναι. Πραγματικά δεν είχα κανέναν, αλλά πιστεύω ότι οι ίδιοι άνθρωποι που τότε γνώρισα, σήμερα παραμένουν οι πραγματικοί μου φίλοι. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό που το λέω, δηλαδή, και δεν είναι μόνο απλά φίλοι, είναι οικογένεια πλέον για μένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πω ότι έχω μια ανησυχία, φίλοι. Και να σου λέει ότι βάλε καφέ και έρχομαι. Και δεν έχει σημασία αν μένει στο Κιάτο. Θα έρθει. Δηλαδή αυτό που λέω, δηλαδή πραγματικοί φίλοι. Και μετά σίγουρα έχω κάνει και πάρα πολλούς φίλους μέσα από το χώρο. Όπως με τον Δόξα που συνεργάζεται. Με τον Γιάννη τον Δόξα που είναι και ο στιχουργός του καινούριου τραγουδιού. Το και όταν μόνο, άγγελοι και κλαίνε. Και σε πόσα κομμάτια σου δεν έχει. Ναι, και παραγωγός μου πάρα πολλά χρόνια. Πολύ φίλος. Από την άλλη πλευρά νιώθω επίσης ότι και με ανθρώπους που δούλευα, παρόλο που έχουμε σταματήσει τη συνεργασία, ότι παραμένουμε φίλοι. Δηλαδή ότι μπορούμε, ας πούμε, να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ. Όπως? Το Γιάννη του Κουτράκη, τη Χαρά της Σαφαρίκα. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ ωραία με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι okay, μπορώ να νιώθω, ας πούμε, ότι κάναμε τον κύκλο μας, ότι okay, γιατί μιλάς για καλά παιδιά που θέλουν το καλό σου ανεξάρτητα αν συνεργάζεται ή όχι μαζί σου. Όπως και εγώ αντίστοιχα, δηλαδή αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Με τους συνθέτες ισχύει αυτό? Δηλαδή, π.χ. με τον Χρήστο Δάντη ή με τον Σαμπάνη που ανέφερες πριν που σε ρωτούσα για το κομμάτι. Με αυτούς έχεις φιλικές σχέσεις ή θεωρείς ότι έκλεισαν οι κύκλοι
των συνεργασιών, θα μπορούσατε να ξανασυνεργαστείτε? Όχι, ποτέ δεν κλείνουν οι πόρτες, αλίμονο. Δηλαδή, είμαστε όλοι εδώ δημιουργικοί και κάνουμε κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, και ο στόχος μας πάντα είναι όταν μπαίνουμε σε ένα στούντιο να περάσουμε υπέροχα για να βγει και αυτό το αποτέλεσμα προς τα έξω. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα είναι πάντα όταν κάποιος γράφει, αν θέλει να εμπιστευτεί τα τραγούδια. Πάμε να θυμηθούμε λίγο κομμάτια της Έλενας. Δίσκου, CD μπορεί να έχεις πουλήσει συνολικά, Βρέλενα. Έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις και όχι, στη ζωή είμαι μου... σίγουρα δεν το κοιτάξεις ποτέ. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ ούτε πόσους δίσκους ή πού ή πόσο, ούτε σε ποιο νούμερο βρίσκεται στα charts. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Ούτε έχεις ρωτήσει ποτέ, ας πούμε, στα ραδιόφωνα ποιο είναι το πιο πολυπαιγμένο σου κομμάτι. Αν εξαιρέσουμε το number one που φαντάζομαι ότι. Λογικά. Όχι, δεν έχω ρωτήσει, αλήθεια είναι. Έλα, βρε, Έλενα. Θεωρώ πόσα fan clubs έχεις. Θα χάσω την έγκλη. Πόσα fan clubs έχεις? Λοιπόν, το αυτό πρώτο μπορεί και να το ξέρεις. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα το πρώτο official, ήταν το Έλενα Παπαρίζου Club. Έκανα όμως μία αντάμωση επίσης με το Παπαρίζου Forum και έχουν ενωθεί. Άρα τα δύο μεγαλύτερα έχουν ενωθεί. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά που το λέω επισήμως. Γιατί αυτό συνέβη μόνο πριν λιγότερο από 2 εβδομάδες.
Και νομίζω ότι πρέπει να έχεις και, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook πρέπει να σε ακολουθούν πάνω από 500,000 άτομα. Ναι, το οποίο ακούγεται, εγώ δεν έχω Facebook, αλλά μου φαίνεται, μου ακούγεται υπερβολικό. Δηλαδή πάρα είναι πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το. Εσύ ασχολείσαι καθόλου με αυτά. Βέβαια. Βέβαια. Έχεις και χρόνο όσο γι' αυτό. Περισσότερο τελευταίο καιρό. Κατά διάρκεια που δουλεύω, δεν μπορώ να είμαι με το κινητό. Εννοείται. Στο χέρι, γιατί τότε θεωρώ ότι κάνω social media και δεν κάνω τη δουλειά μου. Είναι σαν ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός στη Σουηδία. Μου έλεγε ότι ήταν να κάνουν πρόβες σε θέατρο και ήταν η μία καλλιτέχνηδα, το οποίο είναι η τραγουδίστρια, ηθοποιός, όλα μαζί και έκανε blog για μαμάδες. Και έφυγε από την πρόβα και μπήκε μέσα να κάνει blog. Και σήμερα αυτό, τώρα βρίσκομαι στις πρόβες και το ένα και το άλλο. Και περίμενε αυτός. Την περίμενε. Λέει, πού ήσουνα? Μου λέει, ήμουνα μέσα για να γράψω ότι ήμουν στις πρόβες. Και μου λέει, μα δεν ήσουν στις πρόβες. Εγώ βλάκας κάθομαι και σε περιμένω. Και εσύ μπαίνεις μέσα και ασχολείσαι με αυτό. Εδώ πέρα έχουμε έρθει να κάνουμε δουλειά. Κινδυνεύεις να το πάθεις αυτό και να το πάθεις και άλλοι. Δηλαδή θεωρώ όταν θέλω κάτι να πω, κάτι να μοιραστώ, όταν ξέρω ότι κάτι καινούριο θα έρθει κτλ. Αλλά πλέον ασχολούμαι περισσότερο και πάρα πολύ μόνη μου. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά στη διαφημίση, πάμε να ακούσουμε το ολοκαίνουργιο ξένο κομμάτι της Έλληνας που λέγεται Love Till It's Over, που είναι φιλική συμμετοχή με τους House Twins. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ντύσει για να μπορέσουμε να το ακούσουμε και να έχουμε και λίγο εικόνα από Έλενα. Πάμε να το δούμε και με αυτό να περάσουμε και στη διαφημίση. Life hits like a wave, so wash your sins away now. We'll love till it's over, love till it's over. Hardest parts paint the picture, but life will be our exposition. We'll love till it's over. Άλλαξες πάλι το χρώμα των μαλλιών σου, ναι. Είσαι από τις γυναίκες, όχι τις πολλές, που τις αλλαγές δεν τις φοβάσαι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι τις αλλαγές τις θέλουμε στη ζωή μας. Γιατί, εντάξει, και ειδικά εμείς οι γυναίκες που, εντάξει, μας πιάνει καμιά φορά. Και δεν είναι κακό, εντάξει. Όταν παίρνουμε και σωστές συμβουλές, δεν είναι καθόλου κακό. Όχι, αυτό το χρώμα, ναι. είναι αυτό που λέμε πολύ κοντά στο χρώμα που σε έχουμε ταυτίσει στο μυαλό μας σαν εικόνα. Ναι, είναι λίγο και πιο σκούρο, θα έλεγα, από αυτό που πριν τα κάνω χάλκινα. Είναι πιο σκούρο. Ναι, παλιά ήταν πιο μελή. Μετά τόλμησα την αλλαγή, που είχα κάνει τα κόκκινα γιατί ήθελα να μοιάσω τη μαμά μου. Ναι. Και μετά είναι ότι πάλι...
Αυτό το πράγμα πώς το λένε τώρα, ποιο είναι στην κόλλη, τον ξέρεις? Είναι το 777. Τουλάχιστον αυτό θα πάρω, δηλαδή, όταν θα πάω. Γιατί εντάξει, σίγουρα πάω στην κυρία Κορός και με συμβουλεύει, πάω και στο κομμωτήριο. Αλλά με τόσα ταξίδια, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, παίρνω και μια βαφή και τα βάφω και μόνο. Τώρα την αλλαγή την πρότειναν ή τη σκέφτηκες? Όχι, μου την πρότεινε η κυρία Κορός. Για πάμε λίγο μαζί να την γνωρίσουμε, ναι, να μας συστήσεις. Είναι η color expert της Colleston, όπου φυσικά όλες τις αλλαγές και, εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά το χρωματολόγιο όλο της Colleston και όχι μόνο, είστε εσείς. Ναι, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, είστε μια καλά? Μια χαρά. Κάτσε. Έλα, δυνά μου. Και από κοντά. Και από κοντά. Εσύ τολμάς τις αλλαγές? Εγώ έχω πιο σταθερό χρώμα, αλλά πηγαίνω λίγο πολλές φορές ανοιχτότερο, λίγο σκουρότερο από αυτό το τη χάλκινη απόχρωση που έχω. Ωραία. Η αλλαγή στο χρώμα του μαλλιού της Έλενας ήταν δικιά σου παρότρινση, έτσι δεν είναι? Είναι δικιά μου παρότρινση. Γιατί αυτό το χρώμα? Κάναμε μια ζεστή σοκολατή απόχρωση, γιατί της ταιριάζει πολύ στην επιδερμίδα και της δίνει μια πιο σοφιστική διάθεση. Οπότε αυτό, της πρότεινα αυτό και αυτό ταιριάζει και στις περισσότερες Ελληνίδες. Αυτή η απόχρωση μπορούν να την τολμήσουν γιατί ταιριάζει στις περισσότερες Ελληνίδες και ταιριάζει και στα ηλιοκαμένα δέρματα και είναι πολύ κολακευτική και σοφιστική. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μυστικά για να πετύχουμε το τέλειο χρώμα. Αυτό μας προτείνει η Colleston σήμερα. Ακριβώς. Και μας έχεις φέρει και κάποιες φωτογραφίες. Τι θα δούμε? Οι φωτογραφίες είναι η μόδα από τις πασαρέλες του κόσμου και από το, από το διεθνή χώρο, όπου τα μαλλιά... Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία? Ναι. Να βλέπουμε λίγο, Σταυρούλη μου. Ωραία. Τα χρώματα είναι πάρα πολύ φωτεινά, με κυρίαρχο το χρώμα του πάγου και το χρώμα της πούδρας, χάλκινες αποχρώσεις, φυσικές, πολύ... Μισό λεπτάκι. Αυτό το χρώμα δεν είναι φυσικό? Αυτό δεν είναι φυσικό. Αυτό είναι όλα τα χρώματα, όλη η μόδα αντιστοιχεί σε τρία μήκη. Στο κοντό, βγαίνει κάθε χρόνο, όταν βγαίνει η μόδα για την άνοιξη, για το χειμώνα, βγαίνει σε κοντό, μεσαίο και μακρύ. Εδώ τώρα αυτό αντιστοιχεί στα κοντά μαλλιά, που έχει μια πιο ροκ διάθεση. Εδώ έχει μια αντίθεση σκουρότερου με πολύ ανοιχτότερου, που είναι φέτος στη μόδα. Και δίνει ένα πιο ροκ στυλ. Αυτό το στυλ φαντάζομαι ότι είναι για πιο νέες κοπέλες. Ναι, είναι για νέες κοπέλες. Επίσης είναι πάρα πολύ μόδα ανοιχτά μαλλιά. Είναι πολύ μόδα οι αντιθέσεις στο χρώμα, αλλά είναι πολύ μόδα και να έχει και πολύ ανοιχτό επάνω, με μακριά φράτζα και μπορεί να αλλάζει και τη χωρίστρα, οπότε με ένα κούρεμα κοντό να έχει τρία διαφορετικά look. Επίσης, με κοντά μαλλιά είναι πολύ μόδα οι αφέλειες, που είναι και top αυτή τη σεζόν. Πόσο κοντά? Σαν και το προηγούμενο που είδαμε? Όχι, λίγο μακρύτερα. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μοντέλο. Εδώ παίζουν και οι χωρίστρες, όπου δίνουν μια ιδιαίτερη τροπή και μπορούν να κάνουν έτσι τα μαλλιά τους και στα κοντά, αλλά και στα... Και όταν έχουν αλογουρές, μπορούν να κάνουν έτσι χωρίστρες, είναι πολύ μόδα. Είναι από όλους τους διεθνείς οίκους μόδας που το βλέπουμε, ναι, αυτό. Αλλά αυτά όμως είναι πιο πολύ για πασαρέλες, φαντάζομαι. Είναι δεν για πασαρέλες, είναι τύπου βγαίνω εγώ έξω τώρα από, ναι, εδώ και έτσι κι αλλιώς, φτιάχνω έτσι το μαλλί μου. Έτσι κι αλλιώς η μόδα φέτος πολύ είναι, προχωρημένο. Ναι, είναι πολύ προχωρημένο, αλλά βλέπουμε τι προτείνουν όλοι στο διεθνή χώρο και αυτή είναι η μόδα. Η μόδα προτείνεται στα μοντέλα και μετά είναι πιο εξατομικευμένη. Κάθε γυναίκα κάνει αυτό που της ταιριάζει στα μαλλιά της. Έτσι κι αλλιώς αυτό το λέμε. Είναι, έχουμε μία ποικιλία από στυλ, αλλά τα look είναι εξατομικευμένα. Γι' αυτό και λέγονται sur mesure, δηλαδή σύμφωνα με τα μέτρα μας. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ένα κοντό καρέ, το οποίο φέτος είναι, φοριέται πάρα πολύ και με αφέλειες, αλλά και τραβηγμένο πίσω. Και δίνει πάρα πολύ και στα σγουρά μαλλιά, ευνοούνται και τα σγουρά μαλλιά που θα δούμε παρακάτω, αλλά και εδώ που μπορούμε να το τραβήξουμε προς τα πίσω, οπότε αλλάζουν τα look. Έχει πολλά look. Στο μεσαίο μήκος είναι τα καρέ, που είναι και ανάλαφρα. Αυτό και λέγεται καρέ? Λέγεται καρέ, γιατί είναι, το ένα είναι κοντό καρέ, αυτό είναι μακρύτερο καρέ και είναι ανάλαφρο και έχει και ωφέλειες που είναι πάρα πολύ της μόδας και έχει καραμελένιες και χάλκινες. Οι ωφέλειες είναι για πιο μικροσκοπικά πρόσωπα ή για πιο μεγάλα που θέλουν να μικρύνουν τον όγκο στο πρόσωπο? Οι Ελληνίδες ευνοούν οι αφέλειες, όχι σε όλους, αλλά
στα τριγωνικά πρόσωπα, στα πρόσωπα που είναι μακρύστερα, που έχουν μεγάλο μέτωπο, είναι, τα κολακεύουν ιδιαίτερα. Είχε κόψει κάποτε, Φέλη, θυμάσαι, πριν ναι, αρκετά χρόνια. Εγώ πιστεύω, σε αυτό νομίζω με διορθώσεις εσύ. Ναι, ναι. Το κάναμε τώρα με μεγαλύτερη φράντζα, μακρύτερη ναι, φράντζα. Τώρα, ναι, αλλά και... επειδή μιλάει η Ελένη για κάποτε παλιά. Ναι. Αλλά απλά, εγώ επειδή έχω πιο μικρό κούτελο, ναι, θυμάμαι ότι είχαμε κόψει την αφέλεια από πιο εδώ πίσω. Ναι, δηλαδή, ότι όταν είναι πιο κοντό, υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, οπότε τη μετατρέψαμε σε φράντζα στη συνέχεια. Ναι. Και εδώ είναι φέτος είναι πάρα πολύ μόδα, ευνοούν τις γουρομάλες. Στο καρέ όμως μήκος, με ηλιοκαμμένες αποχρώσεις και διάφορα μπαλαγιά. Αυτά είναι και ωραία κοριτσάκια τώρα που βλέπω. Ναι, αλλά και οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να κάνει το look της, να το προσαρμόσει και να είναι πάρα πολύ ωραία. Τι χρώμα είναι όπως τις βλέπουμε οι αριστεροί? Είναι πιο ηλιοκαμμένα χρώματα. Το μαλλί, τι χρώμα το λες αυτό, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία ή από εδώ, η αριστερή? Ξανθό ηλιοκαμμένο. Είναι πιο ηλιοκαμμένο. Ναι, ναι. Το δεξί πώς το λες? Είναι ξανθό, πιο χρυσοχάλκινο, με ελαφρά μπαλαγιάζ. Μπαλαγιάζ. Πάμε παρακάτω, δεν τα ξέρω. Πινελιές, δηλαδή, πολύ ωραίες πινελιές που είναι, μπορούν να είναι πολύ κολακευτικές. Αυτό είναι το χρώμα του πάγου, που είναι και top χρώμα για αυτή τη σεζόν. Είναι πιο ψυχρό, έχει κάποιες υποτονικές ψυχρές αντιθέσεις και αυτό είναι πολύ ωραίο χρώμα. Η σοκολατή από χρώσεις. Είναι το μπροντ, αυτή είναι η τεχνική του μπροντ. Δηλαδή? Όπου είναι μια πολύ δημοφιλής τεχνική που έχουν πολλές και πολλές στάρ του Hollywood και διατηρείται και φέτος αυτή η τεχνική. Δηλαδή μέσα από καφέ αποχρώσεις αναδύονται ανοιχτότερες λάμψεις. Και παραμένει και φέτος, αυτό είναι χάλκινο, φωτεινό όμως χάλκινο, καραμελένιο. Αυτό το χρώμα, συγγνώμη, μπορώ να επιστρέψουμε λίγο στο προηγούμενο. Γιατί χρώμα επιδερμίδες προτείνεται, πού ταιριάζει πιο πολύ? Ταιριάζει σε πολύ λευκές επιδερμίδες. Σε λευκές. Σε λευκές, τους δίνει πολύ ωραία ένταση, αλλά πηγαίνει και σε ηλιοκαμμένες επιδερμίδες, γιατί γίνεται πολύ κολακευτικό. Ωραία, για να δούμε την επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι αυτή, η τεχνική του μπροντ. Ωραίο χτένισμα. Και ωραίο χρώμα. Είναι τα ενιαία μακριά, έτσι με χωρίστρες, που και αυτά παραμένουν. Και πολύ wavy στυλ στα μήκη. Το οποίο είναι το χρώμα της Άμμου, το προηγούμενο. Ήταν λεπτά, κύριε παιδιά, αφού συζητάμε για το άλλο. Πού με πάτε? Για πες μας λίγο. Αυτό είναι το χρώμα της Άμμου και αναδύονται πολύ ωραίες φυσικές λάμψεις και πολλές φορές έτσι χρησιμοποιούμε αντιθέσεις ή φυσικές λάμψεις για να τονίσουμε τις ιδιαιτερότητες και του χρώματος και του προσώπου. Ωραία. Αυτό το ξανθό είναι ψυχρό ή ζεστό? Χρυσαφίζει ή κάνει αυτό το... Είναι ζεστό με ψυχρές λάμψεις. Είναι ανάμεικτο. Είναι ένα χρώμα βαφής ή έχει γίνει επεξεργασία εδώ? Όχι, δεν είναι ένα χρώμα. Είναι 2-3 διαφορετικά χρώματα. Είναι αυτές οι τεχνικές αντιθέσεις, τις οποίες πρέπει να γίνουν, να πραγματοποιηθούν στο κομμωτήριο. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να είμαστε ασφαλοί. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενη τώρα. Αυτό είναι οι αφέλειες με περισσότερο, με πιο χρυσό χρώμα, που καταλήγει, έχει μια μικρή διαφορά και λέγεται sombre, δηλαδή soft ombre. Μπορεί να καταλήγει να ξεκινάει από ανοιχτότερο και να καταλήγει σε σκουρότερο χρυσό και το αντίθετο. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το κάνει και κάποιος, μπορεί να το πραγματοποιήσει και κάποιος μόνος του. Δηλαδή να βάψει από πάνω τα μαλλιά του σκουρότερα και να αφήσει για 10 δάχτυλα τις άκρες ανοιχτότερες. Μάλιστα. Επόμενη. Εδώ είναι φυσικό χρώμα. Είναι στο baby blonde. Είναι όπως τα παιδικά χρώματα των παιδιών, αλλά και αυτό. Και αυτό το χρώμα είναι πολύ, φαίνεται natural, αλλά... Δεν είναι? Δεν είναι. Φαίνεται natural, αλλά δεν είναι. Και αυτό, και εδώ το χτένισμα είναι αλογουρές, επειδή φέτος είναι πολύ μόδα οι αλογουρές, οι πλεξούδες. Πώς μπορεί κανείς να διαλέξει μόνος του το σωστό χρώμα που να του ταιριάζει? Αν δεν θέλει να πάει στο κομμωτήριο, δηλαδή έρχομαι, ναι, μπαίνω ας πούμε στο σούπερ μάρκετ ή στα μαγαζί με τα καλλιντικά, βλέπω στη σειρά όλες τις βαφές, πάω και διαβάζω το 777, το 6 κάθετο 7, ναι, το 40 και λέω ωραία, εγώ τι μου πάει? Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, θα πούμε πρώτο ότι η βαφή στο σπίτι δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο κομμωτήριο. Οι ριζοσπαστικές αλλαγές και οι μεγάλες αλλαγές και οι τεχνικές χρώματος
απαιτούν ειδικούς τεχνίτες και έμπειρους τεχνίτες και ειδικά υλικά, οπότε για να υπάρχει και επιτυχία και να μην δημιουργηθεί καμία άσχημη κατάσταση στην τρίχα. Όταν θέλω λοιπόν να πετύχω να κάνω το χρώμα μόνη μου, θα πάω 2 τόνους ανοιχτότερος ή 2 τόνους σκουρότερο από το φυσικό. Δηλαδή η βαφή στο σπίτι λειτουργεί σαν ένα τονωτικό gloss για τα μαλλιά και τους δίνει άμεση λάμψη και βελούδου δίνει αίσθηση. Δεν μπορώ να κάνω μεγάλες... Στο σπίτι την περνάω μόνο στη ρίζα ή την περνάω γενικότερα σε όλο το κεφάλι? Εξαρτάται από την απόχρωση που θα έχει διαλέξει κάποιος. Ας πούμε ότι είμαι επαναλαμβανόμενη. Δηλαδή έχω βρει το χρώμα μου, ας πούμε αυτό, το 777 μας έλεγε έχω πριν η Έλενα. Χρώμα μου, το... Άρα τι κάνω, το περνάω σε όλο ή μόνο στη ρίζα που βγαίνει? Το περνάω αρχικά στη ρίζα και μετά, αν έχω πάρει το kit της Colleston που έχει μια κρέμα επανάληψης σε 15 μέρες, το τονώνω για να, για να διατηρείται όλο το μήνα ζωντανό και σταθερή η απόχρωση και μετά το επαναλαμβάνω κάθε μήνα. Αλλά πρέπει τα μαλλιά, για να έχει άριστη απόδοση βαφή, θα πρέπει να είναι υγιή, ώστε το χρώμα να απορροφάται ιδανικά. Γιατί αν δεν είναι υγιή τα μαλλιά, τότε και η βαφή ούτε διάρκεια έχει, ούτε απορροφάται ιδανικά το χρώμα και δεν είναι λαμπερή και ζωντανή. Η απόχρωση είναι, φαίνονται τα μαλλιά, φαίνονται αφυδατωμένα και φαίνονται ματ. Φαίνονται... Εγώ τα περνάω λίγο όμως έτσι και στο τέλος. Άτονα, φαίνονται δηλαδή, άτονα. Κάνω τη ρίζα, περνάω νερό. Τα χτενίζω για να περάσει η βαφή σε όλα τα μαλλιά. Περιμένω άλλα 5-7 λεπτά και μετά τα ξεβγάζω. Ναι, εξαρτάται, γιατί τώρα όλο το χρώμα είναι στα σωστά, στα σωστά επίπεδα. Και η Έλενα το έχει διατηρήσει πάρα πολύ ζωντανό, γιατί χρησιμοποιεί και όλα τα λιμπών προϊόντα που το βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε την τρίχα, ώστε να υποδεχτεί το επόμενο χρώμα. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να απορροφηθεί, όπως σας είπα και πριν, και δεν μπορεί το χρώμα να έχει επιτυχία. Ιδανικά κάθε πότε πρέπει να περνάμε ξανά την ρίζα? Κάθε 20-25 μέρες σχεδόν μπορούν να περνούν τη ρίζα, αλλά κάποιος που δεν έχει λευκά μπορεί να κρατήσει και λίγο περισσότερο, 30 μέρες, όχι πολύ περισσότερο, για να διατηρείται το χρώμα, όπως είπαμε, στα ίδια επίπεδα. Και ενδιάμεσα μπορεί να βάζει αυτό το gloss τόνωσης που είναι υπέροχο για τα μαλλιά. Μάλιστα. Για τα μαλλιά θέλουν χρώμα, στυλ και γοητεία. Αν δεν έχουν και τη γυαλάδα τους. Τελευταίο. Είναι... έχουμε ένα δώρο σήμερα για 5 τυχερές τηλεθεάτριες. Θέλεις να τους το περιγράψεις εσύ? Να τους το περιγράψω. Okay. Ότι είναι ένα makeover, ότι κάποιος μπορεί να απολαύσει όλες τις υπηρεσίες του χρώματος, όλο το σέρβις βαφής, τα φλάς, ό,τι χρειάζεται. Τις θεραπείες θα το επιλέξει εκείνος το χρώμα, εσύ θα το επιλέξετε? Θα τους το προτείνουμε εμείς, για να είναι ανάλογα με το δέρμα, να ταιριάζει σε όλο το στυλ και να την κάνει γοητευτική. Γιατί ένα χρώμα, ένα κούρεμα δεν έχει αξία και μπορεί να απολαύσει και υπηρεσίες και σκούπ, εννοείται. Γιατί ένα κούρεμα δεν έχει αξία αν δεν υποστηρίζεται από το κατάλληλο χρώμα. Δεν αντανακλά στο δέρμα και η γυναίκα χάνει τη λάμψη της. Οπότε το χρώμα, τα μαλλιά θέλουν γοητεία και η γοητεία πολλές φορές βλέπουμε πανέμορφες γυναίκες που ενώ περνούν απαρατήρητες, ενώ γυναίκες που εκπέμπουν γοητεία, που έχουν επιλέξει ένα πολύ σωστό χρώμα και ένα πολύ σωστό κούρεμα, εκπέμπουν γοητεία και η γοητεία είναι η υπερισχύ της ομορφιάς. Καταλάβατε? Δηλαδή, 5 τυχερές τηλεθεάτριες θα κληρωθούν αρχικά και κατόπιν θα τις αναλάβουν η κυρία Κορώση και δεν ξέρω και η υπόλοιπη ομάδα. Θα τους κάνουν ό,τι θεραπεία χρειάζεται, τη βαφή που πιστεύουν ή ό,τι άλλα ακόμα θα χρειαστεί να μπουν μαζί με τη βαφή. Θα φτιάξουν το κούρεμα, το χτένισμα και θα σας παραδώσουν ολοκένουργιες, με ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο σας. Στείλτε μας mail στο eleni1@papakialfatv.gr. Περιμένουμε τα mail σας. Θα κάνουμε την κλήρωση αύριο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αθηνά Τζάνετ Κορώση που ήταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και με την Έλενα θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αμέσως μετά. Λοιπόν, για πάμε στα γρήγορα να δώσω τις 3 αποκριάτικες στολές. Κατερίνα Ριγοπούλου από το Λιτόχωρο. Η Πάολα από τη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, η Μαρία Τζόρλι από Φλόρινα. Είναι οι 3 τυχερές φίλες που παίρνουν τις αποκριάτικες στολές.
Τώρα, για 140.000. Πώς? 140.000 ταινία σας. Η ταινία μας. Ταινία μας, ναι, που, μόνο που δεν τη χορηγήσαμε αυτήν την ταινία. Όλα τα κάναμε για αυτήν την ταινία, μόνο συνεντεύξεις δεν πήραμε. Αλλά δεν πειράζει. Τα μάθαμε τα νέα τους, γιατί δώσαν αρκετές συνεντεύξεις και τα διαβάσαμε παντού. Εγώ τα είδα και στην Νόβα, για να είμαι ειλικρινής. Βεβαίως, όχι, δώσανε και εδώ δώσανε. Λοιπόν, και εδώ, βεβαίως, παντού. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να κερδίσετε αυτή τη φοβερή περιποίηση που θα σας κάνουν από την Κόλεστο, όπου θα σας ανανεώσουν τα μαλλιά, θα σας αλλάξουν χρώμα, κούρεμα, στυλ, χτένισμα, τα πάντα. Δεν έχετε παρά να μας στείλετε mail στο eleni1@papakialfatv.gr. Φυσικά να είσαστε από, μάλλον από Αθήνα ή κάπου εδώ πέρα γύρω, γιατί στην Αθήνα θα σας στείλουμε και συγκεκριμένα Κολωνάκι. Κολωνάκι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στα ταξίδια σου και στα μουσικά. Ευχαριστώ. Όχι μόνο τα ταξίδια τα κανονικά. Και εσύ καλή ελευθερία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλή μας εβδομάδα. Γεια σας.